σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο τμήμα από το πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο μέχρι και την είσοδο στον οικισμό των Κουνουπιδιανών, προβλέπει η μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας που εκπονεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Ουσιαστικά γίνεται κυκλικός κόμβος, ο ημιτελής κόμβος που υπάρχει στο ύψος του Πολυκλαδικού. Δημιουργείται ένας κεντροβαρύς κόμβος στην περιοχή του Πολυτεχνείου και του κλειστού κολυμβητηρίου και ένας ακόμη κόμβος στην έξοδο του πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ που υπάρχει προς τη μεριά του οικισμού των Κουνουπιδιανών. Αφορμή για την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στάθηκε ο τραγικός θάνατος της Στέλλας και του Γιάννη τον Αύγουστο του 2017, όταν παρασύρθηκαν από γιο ταχύ την ώρα που περπατούσαν έξω από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η βασική παρέμβαση επίσης η οποία γίνεται είναι ότι διαχωρίζονται τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό. Ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από το Πολυτεχνείο είναι επαρχιακή οδός. Διαχωρίζεται λοιπόν τα δύο ρεύματα με ένα μικρό διάσωμα το οποίο δημιουργείται 80 εκατοστών και στένωση των δύο λωρίδων προκειμένου να αποφεύγονται οι προσπεράσεις. Η μελέτη οδικής ασφάλειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα αναζητηθεί χρηματοδότηση ώστε να αρχίσει το έργο. Εφόσον γίνει αυτό, νομίζω ότι μετά είναι εφικτό να αναζητηθούν οι πόροι. Το κόστος είναι της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι λοιπόν κάποια χρήματα τα οποία νομίζω μπορούν να διατεθούν για την δεδομένη στο διακύβευμα που υπάρχει στην περιοχή της οδικής ασφάλειας. Και είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν γρήγορα. Από την εξέταση του ιστορικού, τις επιτόπου αυτοψίες και τη διαβούλευση με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, συμφωνήθηκε ότι ο κύριος παράγοντας των ατυχημάτων στο συγκεκριμένο δρόμο είναι υπερβολική ταχύτητα. Δευτερογενείς παράγοντες είναι η αδυναμία διενέργειας αριστερών στροφών από τους οδηγούς με ασφαλή και νόμιμο τρόπο, ο μη διαχωρισμός και η προστασία των πεζών και ποδηλάτων από τα αυτοκίνητα, οι παρόδιες χρήσεις, η έλλειψη προσβάσεων και η αυξημένη παραβατικότητα του συνόλου των χρηστών.